Κύριε Δεχειριμανή, ξύστε το στόμα μου να εγκαλεί την άνεσή σου. Υπεραγία Θεοτόκια, πρέπει να υπερημώ. Το πνεύμα το άλαλον και κοφών εγώ σε πητάσω έξελθε. Αδερφοί μου, όσον καθυστερημένος είναι ο Θεός κατά τους σημερινούς ανοήτους ανθρώπους, ομιλεί περί πνευμάτων κοφών και αλάλων. Ασχολείται με τους δαίμονας ο Θεός, άρα καθυστερημένος είναι. Δεν υπάρχουν, λέγουν οι σοφοί των ημερών μας, δεν υπάρχουν δαίμονες. Και ασχολούνται πολλά περί δαιμόνων. Ποιούν συνεντεύξεις, καλούν τους δαίμονες, καλούν τους μάγους, καλούν τους ψυχιάτρους και τους νευρολόγους, καλούν τους απίστους, καλούν τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν περί Θεού και ζητούν να εύρουν εάν υπάρχουν δαίμονες. Ανοίξετε την Αγία Γραφή, ανόητοι άνθρωποι. Ανοίξετε την Αγία Γραφή να δείτε ότι ο Θεός κατέβηκε από τους ουρανούς δι' ένα σκοπό, να καταλύσει το κράτος του διαβόλου. Δι' αυτό κατέβηκε. Πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο, κοσμοκράτορ τούτου του κόσμου, ήταν ο δαίμονας. Δι' αυτό τον ανέβασε τον Κύριόν μας επάνω εις όρος υψηλών και του έδειξε, λέγει, τα βασίλεια του κόσμου τούτου και του είπε, όλα αυτά είναι δικά μου. Εάν πεσόν προσκυνήσεις με, θα σου τα δώσω. Και τον επετίμησε ο Θεός τον διάβολον, ο καθυστερημένος, ομιλεί περί δαιμόνων. Τώρα τον έχει μπροστά του, τον δαίμονα. Επετίμησε, λέγει, το διαβόλο. Και του είπε, είπα γεωπίσω μου σατανά, Κύριον τον Θεό σου, αυτόν μόνον λατρεύσεις και αυτόν μόνον προσκυνήσεις. Και φεύγουμε από την εικόνα αυτήν την οποία ο Κύριος μας παραδίδει. Ίσως ο σημερινός άνθρωπος αντιληφθεί ότι έχει εχθρόν άσπονδον, εχθρόν φοβερόν, εχθρόν ύπουλον, εχθρόν ο οποίος είναι παμπώνυρος, εχθρόν ο οποίος βάζει παγίδες και μέσα σε αυτές τις παγίδες πέφτει ο άνθρωπος ο οποίος δεν τον νοιάζει αν υπάρχει εχθρός. Και ερχόμεθα εις την σημερινή εικόνα την οποία μας παρουσιάζει το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ο οποίος περιγράφει λεπτομερώς την όλη εικόνα, ανέβει ο Κύριος μας στο όρος της μεταμορφώσεως. Έλειπε. Δεν ήταν εις τα συμπορίας του όρους. Εκεί στην αρχή του όρους δεν ήταν ο Χριστός. Ήσαν οι 9 μαθητές, διότι παρέλαβαν μεθεαυτού
τον Πέτρον, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη. Και ήσαν οι άλλοι μαθητές εκεί, συγκεντρωμένοι. Και παρουσιάζεται ένας πατέρας, ο οποίος έσερνε ένα παιδί μαζί του. Και πήγαινε στους μαθητάς και συνέρευσε όχλος πολλής. Έτρεξε πολλής κόσμος εκεί, δια να ειδούν. Και είπε στους μαθητάς ο πατέρας, τούτο μου το παιδί έχει δαιμόνιον. Και όταν το καταλάβει το δαιμόνιον, ρίσει αυτόν, το κομματιάζει δηλαδή, το ξεσχίζει. Πέφτει λέγει χάμω και κυλίεται και αφρίζει. Εάν ήσαν οι σημερινοί νευρολόγοι, θα του έδιδα χάπια για να περάσει, για να φύγει ο διάολος. Αν υπάρχει φαρμακείων που έχει μέσα χάπια του διαβόλου, δεν το ξέρουμε. Σήμερα ο κάθε ένας, επειδή είναι δαιμονισμένη η κοινωνία, έχει έναν νευρολόγο και έναν ψυχίατρο. Δεν πηγαίνουν στον Χριστό. Δεν τους ενδιαφέρει ο Χριστός. Είναι καθυστερημένος ο Χριστός. Πάμε στους επιστήμονες για να βγάλουμε τους δαίμονες. Δεν βγαίνουν όμως. Αντί να βγουν, έρχονται περισσότεροι. Αυτό με το παιδί, λέγει ο πατέρας, ο πονεμένος, το κομματιάζει ο διάβολος, το ξεσχίζει ο διάβολος και άλλοτε το ρίχνει, λέγει, στο νερό για να τον πνίξει και άλλοτε, λέγει, στη φωτιά για να τον κάψει τον Υιόν μου, λέγει. Φοβερή η σκηνή, αδερφοί μου. Φοβερό το θέμα. Επίκαιρον το θέμα. Και ο Πανάγαθος Θεός του λέγει, τον ερωτά, από πότε το έπαθεν αυτό? Και απήντησε, παιδιώθεν. Ως να του έλεγεν, ανόητε άνθρωπε, 3 χρόνια είμαι εδώ. Δεν με είδες, δεν ήρθες κοντά μου. Δεν έτρεξες κοντά μου να σε βοηθήσω. Παιδιώθεν, τούτο σημαίνει ότι οι περισσότεροι γονείς σήμερον που ομιλούμε το θείον τούτον κήρυγμα, οι περισσότεροι γονείς τα παιδιά των είναι δαιμονισμένα και δεν τα παίρνουν στον Χριστό, διότι λέγει θα παλαβώσουν. Δεν τα παίρνουν στο Χριστό γιατί θα γίνουν καθυστερημένα. Δεν τα παίρνουν στο Χριστό διότι δεν θα είναι έξυπνα. Και πού τα παίρνουν? Στους χορούς, στις διασκεδάσεις, στα πάρτι. Έχει τα γενέθλια μου, λέγει το παιδάκι μου, και θα του κάνω πάρτι. Τον το πάρτι δεν το ξέρουμε, δεν είναι δικό μας, δεν είναι ελληνική λέξη αυτή. Αυτή είναι ξενοφερμένη λέξη. Και τι κάνουν? Μαζεύουν τα παιδάκια, τα αγνά, τα αγγελάκια, βάζουν δίσκους στο διαπασόν, ενοχλούν τους γειτόνους και έχουν τα παιδάκια να χορεύουν έξαλλα. Δαιμονισμένα δηλαδή. Να φωνάζουν, να ορίονται τα παιδάκια, οι γονείς να τα παρακολουθούν και να χαίρονται. Δεν το ξέρουν ότι αυτά τα παιδιά σε λίγο θα τους υβρίζουν τους ιδίους
θα τους περιμένουν πότε να γυράσουν να τους κλείσουν στα καπί, να θέλουν βοήθεια και να μην τους δίδουν ένα ποτήρι νερό, να θέλουν και να ζητούν χρήματα να τα σπαταλούν, να ξενυχτούν και να καπνίζουν τα τσιγάρα και τα ναρκωτικά και εκείνοι να τα καμαρώνουν. Πόσον καιρόν έχει που το έπαθε το παιδί σου, παιδιώθεν. Πρόσεξε λοιπόν πατέρα και μητέρα, πρόσεξε πολύ ότι ο καλός γεωργός όταν φυτέψει το δεντράκι του βάζει ένα στυλαράκι όρθιο κοντά του για να πάει ίσια. Εσύ αν δεν το έκανες ως αυτή τη στιγμή, κάνε το από εδώ και πέρα. Δείξε του τον δρόμο των καλών. Έχει γονείς οι οποίοι δεν μεριμνούν καθόλου για τα παιδιά του και των φοβερών πάντων ακούεται οι λέξεις «Ας το παιδάκι, μην του μιλήσεις, αντιπαιδαγωγικό λέγει τούτο να το ελέγξεις». Φοβερόν το θέμα. Μη μιλήσεις του παιδιού, άστο να κάνει ό,τι θέλει. Αντιπαιδαγωγικό είναι να το διορθώσεις. Μη του πεις το καλό. Αντιπαιδαγωγικό είναι αυτό. Μη το οδηγήσεις εις τον δρόμο του Θεού. Αντιπαιδαγωγικό είναι. Άστο μόνο του λέει. Βλέπει το παιδάκι στη μικρή ηλικία και παίρνει το μολύβι να γράψει όχι με το δεξιό αλλά με το αριστερό χέρι. Ας το λέγει το παιδάκι, μην του πεις τίποτε, αντιπαιδαγωγικό είναι αυτό. Μα δεν γνωρίζει ότι η δεξιά του Θεού είναι αυτή η οποία έπλασε τον κόσμο? Η δεξιά σου χείρ Κύριε δε δόξαστε εν ισχύ, η δεξιά σου χείρ Κύριε έθραψεν εχθρούς, όχι η αριστερά σου. Μάθε το παιδί σου να γράφει δεξιά. Όχι λέγει αντιπαιδαγωγικό, μην το μιλήσεις. Από πότε το παθαίνει πατέρα το παιδί σου αυτό που υποφέρει? Παιδιώθεν. Άραγες θα το ακούσουν οι γονείς αυτό το πράγμα? Άργες θα ανοίξουν ποτέ την Αγία Γραφή να ειδούν τι λέγει ο Θεός, τι ζητεί ο Θεός από τους γονείς? Μη του μιλήσεις, αντιπαιδαγωγικό. Θεέ μου, Θεέ μου, δώσε φώτιση στον κόσμο. Γλυκύτατε μου Ιησού μου, παράπονον έχεις. Από πότε το πάθε το παιδί σου? Από τον καιρό που ήταν μικρό. Γιατί δεν μου το έφερες 3 χρόνια ολόκληρα? Και τώρα μόλις είδε το δαιμόνιο τον Χριστό έπεσε χάμω το παιδάκι και χτυπιόταν το παιδί, χτυπιόταν ο δαίμονα, χτυπιόταν. Και τότε ο Πανάγαθος Θεός το ελυπήθηκε, διότι ο πατέρας απευθύνθη στον Χριστό και του λέγει, τι του είπε? Έφερα το παιδί μου στους μαθητάς σου και δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν, λέγει. Ή δύνασε, ακούσατε λόγο, ακούσατε τόλμη, ή δύνασε, του λέγει, να με βοηθήσεις, βοήθησε με. Και ο Χριστός μας γεμάτος υπομονή, γεμάτος αγάπη, γεμάτος στοργή, εγύρισε και του λέγει, «Η δύνασε εσύ πιστεύσε», του λέγει, «πάντα δυνατά το πιστεύονται». Με ρωτάς εμένα να δίνομαι να το θεραπεύσω το παιδί σου? Εγώ δημιούργησα τα σύμπαντα. Εγώ ανέτειλα τον ήλιον και τη σελήνη, τους αστέρες του ουρανού, τους ωκεανούς, τα όρη, τα βουνά, τα θηρία. Έπλασα τον κόσμο,
έδωκα τη χάρη μου και με ρωτάς εμένα αν δίνομαι. Δεν κατάλαβες ποιος είμαι μπροστά σου. Εσύ δύνασε να πιστεύσεις, του λέγει. Τότε άνοιξε η ψυχή εκείνη του πατέρα, εισήλθε μέσα εις την ψυχή του το φως του Θεού και άρχισαν τα μάτια του να κλαίνε και να τρέχουν δάκρυα και να του λέγει «Βοήθημη Κύριε, πιστεύω, βοήθη μου εις την απιστία», του λέγει. «Δώσε μου εσύ πίστην, Θεέ μου». Και τότε ο Κύριος μας, αφού είδε τον πατέρα και επίστευσεν, τότε απευθύνθη στον διάβολο και του λέγει «Το πνεύμα το άλαλον και κοφών σε επιτάσσω έξελθε», λέγει. Και εξήλθε το δαιμόνιο και θεραπεύθη ο πες, λέγει, το παιδάκι είναι εκεί. Δαιμόνιον άλαλον και κοφών. Υπάρχει σήμερα? Και πώς δεν υπάρχει? Ομιλείς του άλλου, τον συμβουλεύεις τον άλλον, του οδηγείς το παιδί του στο δρόμο του Θεού, του δείχνεις τον δρόμο της ευσεβίας. Εκείνο λέγει, εκείνος ο πατέρας, το παιδί άλαλον, δεν ανοίγει το στόμα του, κοφών, δεν ακούει. Διότι το δαιμόνιον τούτο το οποίο είχε το παιδί σήμερα είχε διπλήν εξουσία. Του έκλεισε τα αυτιά και του εκράτησε την γλώσσα. Ήταν κοφών και άλαλον. Κοφός και άλαλος είναι ο σημερινός άνθρωπος, αδερφοί μου, τον οποίον τον οδηγείς, του ομιλείς. Παράδειγμα, πόσας φοράς απευθύνθην εφ' του άμβωνος τούτου του ιερού και είπα «Μη καπνίζετε τσιγάρο, μη το βάζετε στο στόμα σας, διώξετε το πάθος αυτό, κοφών δαιμόνιον κρατάει, άλαλο δαιμόνιον κρατάει, κοφός δεν ακούει, άλαλο δεν μιλεί, το δικό μου θα κάνω», λέει. Επρόσεξες τι δαιμόνιο σε κρατεί, αδερφέ μου, όταν δεν κόβεις το τσιγάρο? Και τι το τσιγάρο, να πούμε για το χαρτοπαίγνιο, να πούμε για τη μέθη, να πούμε για την πορνεία, να πούμε για την ασέβεια, να πούμε για την απιστία. Πόσα δαιμόνια κοφά και άλλα αλλά δεν υπάρχουν σήμερα. Και ο άνθρωπος τα μεταφέρει μαζί του και δεν μπορεί να καταλάβει ότι το δαιμόνιον, το κοφόν και το άλαλον το βγάζει μόνον ο Χριστός. Μόνον ο Θεός έχει την εξουσία να βγάλει το δαιμόνιον αυτό, το κοφόν και το άλαλον. Δι' αυτό ας προσέξουν οι γονείς. Ας δώσουν τα παιδιά των εις το χέρι του Θεού, ο οποίος σήμερον δια μιας λέξεως εθεράπευσε το παιδί του απίστου εκείνου πατέρα, ο οποίος απευθύνθη στον Χριστό και του λέγει «Αν έχεις δύναμη, θεράπευσε με το παιδί μου». Έχει δύναμη ο Χριστός ή δεν έχει? Σήμερον οι περισσότεροι νομίζουν ότι οι μάγοι θα τους δώσουν δύναμη και τρέχουν στους μάγους, εις τα μέντιουμ, εις τες καρτορίχτρες, εις τες φλιντζανούδες και όπου τους οδηγήσει ο δαίμονας. Και αντί τα παιδιά των να έβρουν την υγεία των, γίνονται χειρότερα. Κύριε μου και Θεέ μου, Δέσποτα Παντοκράτορ, ποιητά ουρανού και γης, εσύ που μας αξίωσες και φτάσαμε στην σημερινή ημέρα, εσύ που μας είπες σήμερον ότι οδηγείς τα βήματά σου στα Ιεροσόλυμα
Και εκεί είπε στους μαθητάς του ότι θα με συλλάβουν, λέγει, οι εχθροί μου, θα με οδηγήσουν στα μαρτύρια και μετά εις τον θάνατον. Τα προλέγει ο Χριστός στους μαθητάς του. Ιδού αναβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, τους λέγει, αλλά είναι η τελευταία φορά που αναβαίνω. Άλλη φορά δεν θα ανέβω, διότι εκεί θα με συλλάβουν, θα με οδηγήσουν εις φρικτά μαρτύρια και μπεγμούς και ραβδισμούς, θα με οδηγήσουν εις τον σταυρόν και εις τον θάνατον. Μαντάτο φοβερό για τους μαθητάς. Δεν το κατάλαβαν όμως, δεν ήρθε η ώρα ακόμη. Και εντός ολίγου που θα εισέρθει στα Ιεροσόλυμα και θα συστεί πόλης ολόκληρος και θα φωνάζουν Οσανά εν της υψίστης, και όταν θα έρθει στον κήπο της Γεσθημανή και θα γονατίσει και θα τρέχει ο υδρότας από επάνω του ως θρόμβι αίματος, τότε θα ενθυμηθούν οι μαθηταί όταν ειδούν τον Ιούδαν να αγκαλιάζει τον διδάσκαλο, να προδίδει τον διδάσκαλο. Εισερχόμεθα, αδερφοί μου, εις τα πάθη του Κυρίου μας και μας το προμηνύει σήμερον με το σημερινό Ευαγγέλιο και με το θαύμα το οποίο έκανε εις τον πατέραν εκείνον και θεράπευσε το παιδί του, το οποίο είχε δαιμόνιον κοφόν κι άλλαν. Και μας λέγει, όλα τα παιδιά σας να μου τα φέρετε στην αγκάλι μου, μη τα αφήνετε μακριά από εμένα, μην εμφανιστούν σήμερα μάγοι και μάγισσες και οδηγήσετε τα παιδιά σας προς τα εκεί, διότι θα πάθετε φοβερό κακό, θα μπει μέσα στο παιδί σας δαιμόνιων κοφών και άλλων, και μετά δεν θα μπορέσεις να το οδηγήσεις στα βήματα τα οποία εγώ θέλω. Κύριε, δώσε φώτιση στους γονείς τους σημερινούς, δώσε τη χάρη σου να φέρουν την νεότητα στην αγκάλι σου για να αλλάξει ο τόπος, η γη, το έθνος μας, να αλλάξουν τα πάντα, να μάθουν την πίστη για την πατρίδα, να μάθουν την υπακοήνη στους γονείς και στην οικογένεια, να μάθουν υποταγή και ταπείνωση. Μην αφήνετε τα παιδιά σας ανεξέλεκτα χωρίς να σκύβετε επάνω τους, διότι είναι αντιπαιδαγωγικό. Κύριε, δώσε φώτιση και αξίωσε μας στον κόσμο τούτον να μην σε αποχωριστούμε, αλλά να είμαι θα πάντοτε μαζί σου. Και αξίωσε μας της επουρανίου σου βασιλείας. Αμήν.